Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Τσουκαλάκη, από τον κύριο Βαρδαλάκη. Γιατί κύριε μου. Κάτσετε. Είχα καλέσει σε προηγούμενη εκπομπή και είχα παρασυρθεί και αφελώς είχα κλείσει το τηλέφωνο. Βασίλης από Χαλάνδρια Εκτής, είχα ισχυριστεί ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερες νίκες στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι λάθος. Και ήθελα να το συζητήσουμε, να σας το αποδείξω με επιχειρήματα. Τι θυμάμαι εγώ προσφάτως που είχε... Άκου φίλε, αν το πάμε τι θυμάσαι εσύ, πάνω θυμάσαι από φέτος. Θα πεις από τότε που ιδρύθηκε η ΑΕΚ, από τότε που άρχισε το πρωτάθλημα, από το 1930. Μη θυμάμαι κι εγώ μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε εσύ από χτες που έχεις μία. Από το... Θέλετε να σας πω εγώ κάποια που θυμάμαι και να μου πείτε κι εσείς... Όχι! Άκου τι είπα! Όχι! Όχι τι θυμάσαι! Τι λέει η ιστορία! 1930 μέχρι το 2017! Εντάξει, το έχεις είναι, αυτό! Είναι, μα. Ναι, όχι, Άκη, σε παρακαλώ. Το έχεις αυτό! Το δέχομαι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες από... Άντε, γεια! Τότε δεν θέλω να ακούσω το τι θυμάσαι εσύ. Το τι λέει η ιστορία θα μου πεις. Όχι το τι θυμάσαι εσύ. Σώπα ρε φίλε. Εντάξει σώπασε. Βέβαια. Θέλοντας και εμείς. Άκου τι θα μου πει. Εμάς βρήκες. Όπα ρε κορώνη. Εμπρός. Εντάξει ρε τάκι μου. Όχι ρε φίλε. Δεν έγινε τίποτα. Όχι ρε φίλε. Δεν αφήσεις βιτή την νίκη. Άκου. Φίλε, λέμε τώρα εμείς παίζουμε μπιλιά. Ναι. Με έχεις νικήσει 5 φορές, μου λες Τάκη. Εγώ τη μία θυμάμαι. Ναι. Μου λες εσύ, Τάκη, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία 5 παιχνίδια σε έχω νικήσει. Ναι. Και έχουμε παίξει 5 χρόνια συνέχεια. Ναι. Και έχω 100 νίκες. Ναι. Είναι σωστό. Όχι. Αυτό θέλω να του πω το αξί. Το καταλάβαμε. 1930-3017. Αυτό θα μου πει. Και έρθεν. 2017. Πάμε στο επόμενο. Ελπίζουμε να μου πει εμένα ότι θυμάσαι εσύ. Δεν σου είπα, μην θυμάσαι τίποτα. Δεν έχει λεπτάκι μου να πει το επόμενο. Μπορεί να μείνουμε. Να έχει αεχνάιμερ. Να την πληρώσω εγώ. Είχε. Αεχνάιμερ. Άσε η χτύπη που θα με πάρει τέτοια να με φτιάξει. Αλτσχάιμερ μπορεί να έχει. Έτσι. Εντάξει, σώπασε. Βέβαια. Θέλοντας και εμείς. Άκου τι θα μου πει. Εμάς βρήκες. Όπα ρε κορώνη. Εμπρός. Εντάξει ρε τάκι μου. Όχι ρε φίλε. Δεν έγινε τίποτα. Όχι ρε φίλε. Δεν αφήσεις βιτή την νίκη. Άκου. Φίλε, λέμε τώρα εμείς παίζουμε μπιλιά. Ναι. Με έχεις νικήσει 5 φορές. Μου λες Τάκη. Εγώ τη μία θυμάμαι. Ναι. Μου λες εσύ, Τάκη, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία 5 παιχνίδια σε έχω νικήσει. Ναι. Και έχουμε παίξει 5 χρόνια συνέχεια. Ναι. Και έχω 100 νίκες. Ναι. Είναι σωστό. Όχι. Αυτό θέλω να του πω το αξί. Το καταλάβαμε. 1930-3017. Αυτό θα μου πει. Και έρθεν. 2017. Πάμε στο επόμενο. Ελπίζουμε να μου πει εμένα ότι θυμάσαι εσύ. Δεν σου είπα, μην θυμάσαι τίποτα. Δεν έχει λετάκι μου να πει το επόμενο. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Τσουκαλάκη, από τον κύριο Βαρδαλάκη. Γιατί κύριε μου. Κάτσετε. Είχα καλέσει σε προηγούμενη εκπομπή και είχα παρασυρθεί και αφελώς είχα κλείσει το τηλέφωνο. Βασίλης από Χαλάνδρια Εκτής, είχα ισχυριστεί ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερες νίκες στη Νέα Φιλαδέλφια. Λάθος. Αυτό είναι λάθος. Και ήθελα... Όχι τι θυμάσαι. Τι λέει η ιστορία. 1930 μέχρι το 2017. Εντάξει, το έχεις αυτό. Είναι. Ναι, όχι, Άκη, σε παρακαλώ. Το έχεις αυτό. Το δέχομαι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες. Άντε, γεια! Τότε δεν θέλω να ακούσω το τι θυμάσαι εσύ. Το τι λέει η ιστορία θα μου πεις. Όχι το τι θυμάσαι εσύ. Σώπα ρε φίλε. Θέλω να το συζητήσουμε, να σας το αποδείξω με επιχειρήματα. Τι θυμάμαι εγώ προσφάτως που είχε... Άκου φίλε, αν το πάμε τι θυμάσαι εσύ, πάνω θυμάσαι από φέτος. Θα πεις από τότε που ιδρύθηκε η ΑΕΚ, από τότε που άρχισε το πρωτάθλημα, από το 1930. Μη θυμάμαι κι εγώ μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε εσύ από χτες που έχεις μία. Από το... Θέλετε να σας πω εγώ κάποια που θυμάμαι και να μου πείτε κι εσείς... Όχι! Άκου τι είπα! Όχι!